429 είναι από το βιβλίο Χρονικών Β, σελίδα 429 Χρονικών Β, Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, 13 κεφάλαιο. Χρονικών Β, 13 κεφάλαιο, Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Και βασίλευσεν ο Αβιάβ επί των Ιούδαν εν το 18ο έτη του βασιλέως Ιεροβουάμ. 3 έτη βασίλευσεν Ιερουσαλήμ, το δε όνομα της μητρός αυτού ή το Μιχαΐα, θυγάτηρ του Ουριήλ από Γαβάα. Και το πόλεμος μεταξύ Αβιά και Ιεροβουάμ, και παρετάχθη ο Αβιά εις μάχην με στράτευμα δυνατών πολεμιστών 400.000 ανδρών εκλεκτών. Και ο Ροβάμ παρετάχθη μάχην εναντίον αυτού με 800.000 ανδρών εκλεκτών δυνατών εν ισχύ. Και σηκωθείς ο Αβιάβ επί το όρος Σεμαραΐμ, το εν το όρι Εφραΐμ, είπεν, ακούσατε μου Ροβάμ και πάσο Ισραήλ. Δεν πρέπει να γνωρίσετε ότι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ έδωκε την βασιλείαν επί των Ισραήλ διαπαντώσεις των Δαβίδης αυτών και στους ιούς αυτού με συνθήκη άλατος. Αλλά ο Ιεροβοάμ, ο υιός του Ναβάτ, ο δούλος Σολομώντος, υιού του Δαβίδ, εσηκώθηκε επαναστάτησε εναντίον του Κυρίου αυτού και συνήχθησαν προς αυτόν άνθρωποι μηδαμινοί, αχροί και ενεδυναμώθησαν εναντίον του Ροβοάμ, υιού του Σολομώντος, ότε ήτο ο Ροβάμ νέος και απαλός την καρδίαν και δεν είναι δύνατο αντισταθεί σε αυτούς. Και τώρα, σεις λέγετε να αντισταθείτε εις τη βασιλεία του Κυρίου την εις τα σχήρας των ιών του Δαβίδ, διότι είστε πλήθος πολύ και έχετε με θεαυτόν χρυσούς μόσχους, τους οποίους ο Ιεροβοάμ έκαμε σε εσάς δια θεούς. Δεν απεβάλλατε τους ιερείς του Κυρίου, δεν απεβάλλατε τους ιερείς του Κυρίου, τους ιούς του Ααρών και τους Λεβίτας και κάματε εις αυτούς ιερείς κατά τα έθνη της γης. Πας ώστις προσεύχεται να ιερωθεί με μόσχον βοός και πτά κρυούς, γίνεται ιερεύσεις στους μη θεούς. Αλλά εμείς τον Κύριον έχομεν Θεό ημών και δεν εγκαταλείπομεν αυτόν. Και οι ιερείς λειτουργούνται εις τον Κύριον οι Ιαρών και οι Λεβίτες επί την εργασία. Και καίουσιν προς τον Κύριον καθεκάστην πρωίαν και καθεκάστην εσπέραν ολοκαυτώματα και θυμίαμα ευώδες. Και διατέθουσιν τους άρτους της προθέσεως επί της τραπέζης της καθαράς και την λιχνίαν τη χρυσήν και τους λίχνους αυτής δια να καίει πάσαν εσπέραν. Διότι εμείς φυλάτωμεν τη φυλακήν Κυρίου του Θεού ημών, σεις όμως εγκατελείπετε Αυτόν. Κιδού ο Θεός Αυτόν είναι με θυμών επικεφαλής και η ρίση αυτού με ηχητικά σάλπιγκας διεναρχώσει εναντίον σας. Ή Ισραήλ, μην πολεμείτε εναντίον Κυρίου του Θεού των πατέρων σας, δεν θέλετε ευωδοθεί. Ο δε Ιεροβοάμ έστρεψε την ενέδραν δια να περιέλθει εκ των οπίσθεν ο Αυτόν, και ήσαν κατά πρόσωπο του Ιούδα και η ενέδρα όπισθεν αυτόν. Και όταν περιέβλεψεν ο Ιούδας ιδού η μάχη το έμπροσθεν και όπισθεν αυτόν και βόησαν προς τον Κύριον και οι ιερείς εσάλπισαν με τα σάλπιγκας. Τότε οι άνδρες Ιούδα ηλάλαξαν και καθώς ηλάλαξαν οι άνδρες Ιούδα ο Θεός επάταξε τον Ιεροβοάμ και πάντα τον Ισραήλ έμπροσθεν του Αβιά και του Ιούδα. Και έφυγον οι Ισραήλ απέμπροσθεν του Ιούδα και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός τα σχήρας αυτών και έκαμον ο Αβιά και ο λαός αυτού σε αυτούς φαγήν μεγάλη και έπεσαν τραυματίε εκ του Ισραήλ 500.000 ανδρών εκλεκτών και ταπεινώθησαν οι Ισραήλ το καιρό εκείνο οι δε Ιούδα υπερίσχυσαν επειδή ήλπισαν επί Κύριον των Θεών των πατέραν αυτών και κατεδίωξαν ο Αβιά εξοπίσω του Ιεροβοάμ και έλαβε παρά αυτού πόλεις, την Βεθήλ και τα σκόμας αυτής, την Ιεσανά και τα σκόμας αυτής και την Εφραήν και τα σκόμας αυτής και δεν ανέλαβε πλέον δύναμη ο Ιεροβοάμ εν τες ημέρες του Αβιά, αλλά επάταξεν αυτόν ο Κύριος και απέθανε. Και ενεδυναμώθη ο Αβιά και έλαβε σε αυτόν 14 γυναίκας και γέννησε 22 υιούς και 16 θυγατέρας. Εδέλειπε πράξεις του Αβιά και η οδή αυτού και οι λόγοι αυτού είναι γεγραμμένα εν τη ιστορία του προφήτου Ιδώ. Αμήν.
Αβιά, ο γιος του Ροβοάμ, Ροβοάμ ο γιος του Σολομώντα και Σολομών ο γιος του Δαβίδ, ανδρός κατά την καρδία του Θεού, ο οποίος σύμφωνα με την ρίση του Θεού έπρατε πάντοτε και κατά πάντα το θέλημα του Θεού, γι' αυτό και ο Θεός ήταν μαζί του και στο έργο του και στην αποστολή του, αλλά και στην προσωπική του ζωή, αλλά και στην οικογενειακή του ζωή. Σε αντίθεση με τον Αβεσσαλόμ, που ο Θεός ήταν μαζί του, τον ευόδωσε κατά πάντα στο έργο που ο Θεός του είχε προσχεδιάσει να εκτελέσει, τον είχε προετοιμάσει να εκτελέσει, και ως προς την εκπλήρωση της αποστολής του και του έργου του, ο Σολομών ήταν τέλειος. Ως προς την προσωπική του όμως ζωή, αλλά ακόμη και την οικογενειακή του ζωή, δεν περπάτησε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αλλά έπραξε πονηρά. Ο δε Ροβοάμ, ο γιος του, και ως προς την αποστολή του να διατηρήσει τη βασιλεία του Θεού, τη βασιλεία του Δαβίδ σε όλο το λαό Ισραήλ απέτυχε, αλλά και ως προς την προσωπική του ζωή απέτυχε. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι κάτι που πρέπει να το διερευνούμε και να το εξετάζουμε ο καθένας στην προσωπική του ζωή. Γιατί μπορεί κάποιος ως προς το έργο του και την αποστολή του να τα καταφέρνει, ως προς τη δουλειά του να τα καταφέρνει και την πνευματική, αλλά και την γήινη, την ανθρώπινη, αλλά αποτυγχάνει πλήρως στην προσωπική του ζωή και στην οικογενειακή του ζωή. Βλέπετε, αδερφοί, είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε, η ζωή του καθενός μας έχει τουλάχιστον και βασικά δύο κατευθύνσεις. Το έργο που ο Θεός σου εμπιστεύεται και τη ζωή και την οικογένεια που ο Θεός σου εμπιστεύεται. Και πρέπει και στα δύο να στεκόμαστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού για να απολαμβάνουμε την εύνοια του Θεού και την ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Και ήρθε τώρα η σειρά του Αβιά να δοκιμαστεί. Λόγος του Θεού λέει ότι έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου στην προσωπική του ζωή. Αλλά όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να δοκιμαστεί και στο έργο του και την αποστολή του, φαίνεται ότι τα κατάφερε. Και τι είναι αυτό το χαρακτηριστικό που κάνει τον άνθρωπο να τα καταφέρνει στη ζωή του, είτε στο έργο του, και επαναλαμβάνω, και στο πνευματικό έργο, αλλά και στο ανθρώπινο έργο, είτε στην προσωπική του ζωή και στα πνευματικά, αλλά και στα ανθρώπινα. Τι είναι αυτό που θα φέρει τον άνθρωπο σε επιτυχία, και επιτυχία, για να το πούμε σωστά, σε εύνοια Θεού? Ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Αβιά, επειδή ήλπισε εις το Θεό στη μεγάλη δοκιμασία του πολέμου του, του έργου του στην πραγματικότητα, να σταθεροποιήσει τη βασιλεία του Δαβίδ, τουλάχιστον στον Ιούδα, αυτή ήταν η αποστολή του. Ο Σολομών με τη χάρη του Θεού τα κατάφερε, ο Ροβοάμ απέτυχε παντελώς, και τώρα είναι η ώρα να δοκιμαστεί ο Αβιά. Θα τα καταφέρει? Θα βρει εύνοια από το Θεό? Θα βρει χάρη από το Θεό? Θέλω να το επαναλάβω μια φορά ακόμη, ότι δύο είναι οι κατευθύνσεις σε όλους μας στη ζωή μας. Το έργο μας και η προσωπική μας ζωή. Το έργο μας στα πνευματικά, που ο Θεός μας έχει εμπιστευτεί να εκπληρώσουμε, ή στα ανθρώπινα, που με τη βοήθεια του Θεού θα μπορούμε να σταθούμε,
με την εύνοια του Θεού για να καλύπτουμε τις ανάγκες προσωπικές μας και τις οικογένειές μας. Και το δεύτερο είναι η προσωπική μας ζωή. Ο αγιασμός μας ο προσωπικός. Το περπάτημά μας, η ζωή μας. Το πρώτο έχει συνέπειες την εύνοια του Θεού στις επιτυχίες τις πνευματικές και τις ανθρώπινες. Το δεύτερο είναι πιο σημαντικό. Έχει σαν αποτέλεσμα την εύνοια του Θεού στην προσωπική μας ζωή και στην οικογενειακή μας ζωή. Πολύ πιο σημαντικό. Και το μυστικό του αβία και κάθε ενός ανθρώπου του Θεού είναι σε ποιον ελπίζεις. Μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο αβία επειδή ήλπισε εις Κύριον των Θεών των Πατέρων αυτού υπερίσχυσε στο έργο του, υπερίσχυσε του αντιπάλου του που ήταν ο Ιεροβοάμ. Η δική μας η μάχη, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι αντίον σάρκας και αίματος. Άρα είναι εναντίον των πνευμάτων της πονηρίας. Είναι αντίον του κοσμοκράτορα του σκότους. Πώς θα υπερισχύσουμε? Είτε στο έργο μας, είτε στη ζωή μας. Πώς θα υπερισχύσουμε? Ένας είναι ο τρόπος και μοναδικός. Να ελπίζουμε στο Κύριο για να είναι ευμενής στη σχέση του μαζί μας. Να εξητούμε την εύνοια του Θεού. Γιατί χωρίς την εύνοια του Θεού και πιο σωστά όπως το λέει ο ίδιος ο Χριστός, ο Κύριός μας, χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και αν προσωρινά υπάρχει επιτυχία, εξάπατος θα έρθει το γκρέμισμα και το βασικό στοιχείο του γκρεμίσματος, είτε στο έργο μας, είτε στη ζωή μας, είναι η περηφάνεια, γιατί στους περηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται. Στους ταπεινούς δίνει χάρη. Ποιους ταπεινούς όμως που ελπίζουν στον Κύριο? Δεν φτάνει ταπείνωσης, δεν φτάνει. Δεν φτάνει ταπείνωσης για να ισχύει ο γεγραμμένος λόγος του Θεού ότι ευχαριστούμε το Θεό και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ως τις κάμνη μας πάντοτε προσθέτω εγώ και παντού να θριαμβεύομαι εν δια του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πάντοτε και παντού να θριαμβεύομαι ανεξαρτήτως ηλικίας. Δηλαδή, τι σημαίνει να θριαμβεύομαι? Το έργο μας να ευωδώνεται, πνευματικό και ανθρώπινο. Και η ζωή μας, προσωπική και οικογενειακή, να ευλογείται. Και να δούμε λοιπόν τον Αβιά. Έναν άνθρωπο ο οποίος και για τον οποίον ο Λόγος του Θεού λέγει ότι έπραξε πονηρά στην προσωπική του ζωή. Να δούμε όμως πώς τα κατάφερε αυτός ο άνθρωπος να ελπίζοντας τον Κύριο να υπερισχύσει. Και μάλιστα να υπερισχύσει ενός εχθρού με διπλάσια και πάνω δύναμη από τη δική του. Η μάχη είναι άνισος. Και για τον Αβία τότε πολύ περισσότερο για μας σήμερα. Δεν μπορούμε να υπερισχύσουμε του διαβόλου γιατί είναι πανούργος, παμπώνυρος, ισχυρός, δυνατός. Δεν μπορούμε. Αλλά είναι βέβαιον ότι θα θριαμβεύουμε εάν ο Θεός είναι μαζί μας. Άρα λοιπόν δεν είναι να οργανώσουμε την άμυνά μας, να οργανώσουμε τις δυνάμεις μας, να οργανωθούμε σαν άτομα, σαν οικογένειες, δεν είναι να σκεφτούμε τι να κάνουμε για να τα καταφέρουμε, είναι να σκεφτούμε πως πρέπει να στεκόμαστε για να τα καταφέρει αυτός που μόνο μπορεί να τα καταφέρει και λέγεται Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, που το όνομά του είναι ο Βασιλεύς των Βασιλέων και ο Κύριος των Κυρίων. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Βρέθηκε λοιπόν σε τρομακτική θέση ο Αβιά. Ο εχθρός του πατρός του Σολομώντα, συγγνώμη, Ροβοάμ, αλλά και Σολομώντα καταρχάς, με διπλάσιες 800.000 στρατό, ξέρετε τι θα πει.
Ενώ αυτός μόλις και με τα βίας κατάφερε να μαζέψει 400.000 στρατό. Τελείως άνισος η μάχη. Αλλά έχει επιχειρήματα. Έχει στρατηγική νίκης. Και τα επιχειρήματά του είναι ο λόγος του Θεού και η στρατηγική νίκης του είναι υπακοή στο λόγο του Θεού κατά πάντα. Επιτρέψτε μου να το ξαναπώ αυτό. Έχει επιχειρήματα και τα επιχειρήματα είναι δυνατά. Είναι ο λόγος του Θεού και έχει και στρατηγική πολέμου, νίκης, τριάμβου, που είναι η υπακοή του στο λόγο του Θεού κατά πάντα. Δεν ελπίζει στις δυνάμεις του που είναι μηδαμινές. Ελπίζει στον Θεό που είναι παντοδύναμος. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, για το λόγο του. Και όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον Ιεροβοάμ, δεν είπε πόσο στρατό έχεις, πόσο στρατό έχω, τίποτα δεν είπε. Αλλά εκείνο που είπε είναι τα πράγματα πώς τα βλέπει ο Θεός. Ιεροβοάμ, ο Θεός έδωσε τη βασιλεία στην οικογένεια του Δαβίδ, του άνδρα κατά την καρδία του Θεού. Και εσύ ξεσηκώθηκες και επαναστάτησες εναντίον του Υιού του, ενώ ήταν αυτός μικρός και απαλός και τρυφερός. Αλλά η ζωή σου όλη ήταν μέσα σε παράβαση. Έφτιαξες θεούς δικούς σου. Δημιούργησες ιερείς δικούς σου. Και αντιστέκεσαι πολεμώντας τον ίδιο το Θεό. Δεν θα ευωδοθείς. Δεν μπορείς να ευωδοθείς έτσι. Ό,τι και να κάνεις. Όσο δυνατός και να είσαι. Ενώ εμείς είμαστε αδύνατοι σε δυνάμεις. Αλλά φυλάτωμε τη φυλακή του Κυρίου κατά το λόγο του Θεού. Ποιοι είναι οι θεοί σου, δυο βόδια. Ποιος είναι ο Θεός μας, ο αληθινός, ο αιώνιος, ο Κύριος. Ποιοι είναι οι ιερεί σου, οι ψεύτες και οι πανούργοι, οι απατεώνες. Ποιοι είναι οι ιερείς οι δικοί μας, οι υποτεταγμένοι στο λόγο του Θεού, οι εκλεγμένοι από το Θεό. Ο Ιεροβοάμ όμως είχε τη δική του στρατηγική και σήμερα αγαπητοί μου αδελφοί, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι τα επιχειρήματά μας και η στρατηγική μας στο περπάτημά μας. Ο Ιεροβοάμ είχε τη δική του στρατηγική, λέει έχω 800.000, θα βάλω νέδρα από πίσω, τους διέλυσα. Έτσι λέει ο διάβολος. Σιγά θα τον διαλύσω. Και γιατί στηρίζεται στο θα μας διαλύσει. Γιατί είμαστε αδύνατοι και γιατί σπολάπτεωμεν άπατες. Εκείνο που δεν μπορεί να υπολογίσει ο διάβολος είναι το αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας και είναι η νίκη μας. Είναι ο θρίαμβός μας. Γιατί δεν νικάμε εμείς. Ο Χριστός νικάει. Αρκεί να επικαλούμεθα πάντοτε το αίμα του Ιησού Χριστού. Πάντοτε. Και σίγουρος για το θρίαμβό του ο Ιεροβοάμ και ο διάβολος, σίγουρος για το θρίαμβό του, βρίσκεται μπροστά σε έναν αδύναμο αβιά, ο οποίος όμως, πέραν του ότι έχει στρατηγική άμυνας, έχει στρατηγική επίθεσης. Ευώησε ο λαός τον Κύριο. Είναι το πρώτο και απαραίτητο το οποίο πρέπει να κάνουμε για τη ζωή μας. Μη σταματάμε να βοούμε στον Κύριο. Να κράζουμε στον Κύριο. Μη διστάζεις, μη το λησμονείς, μη το προσπερνάς. Κράξε είσαι με, φωνάζει ο Ιερεμία, ο Θεός τον Ιερεμία, και θα σου φανερώσω μυστήρια αποκεκριμένα. Θα σου φανερώσω τη δόξα μου. Ύστερα, το δεύτερο είναι ότι εσάλπισαν με τις σάλπιγγες ιερείς και εμείς σαλπίζουμε δια Πνεύματος Αγίου. Κράξε στο Θεό και πληστείς Πνεύματος Αγίου, άσε τον παράκλητο
να προσεύχεται καθώς συναντιλαμβάνεται την αδυναμία σου. Και το τρίτο, ίσως το σημαντικότερο, με βεβαιότητα ελπίδας, με πίστη επελπίδη, ηλάλαξαν στον Κύριο. Δεν τρόμαξαν, δεν φώναξαν, «Α, χανόμαστε», δόξα φώναξαν. Και δίδοντες δόξα εις τον Θεόν, αυξήθηκε η πίστη τους, ώστε πλέον τη ζωή τους την ανέλαβε ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Παραλαμβάνω, κράξε στο Θεό. Μη βλέψεις την αδυναμία σου. Κράξε στο Θεό. Θα σου δώσει θρίαμβο. Κράξε στο Θεό. Πληθείς Πνεύματος Αγίου. Προσευχή σου δια Πνεύματος Αγίου στον Πατέρα. Και αλλάλαξε, δόξασε για αυτά που σκοπεύει να κάνει ο Θεός. Αυτή είναι η δύναμη πίστεως που έρχεται στον άνθρωπο, στη δοξολογία στο Θεό. Και ο Θεός επάταξε τον Ιεροβοάμ. Όχι ο Αβιά, όχι. Ο Θεός επάταξε τον Ιεροβοάμ και τον παρέδωσε στα χέρια του Αβιά. Έτσι εργάζεται ο Θεός. Θα δέσει τον διάβολο και θα ελευθερώσει τους δικαίους εχμαλώτης θέντας. Ο Χριστός μόνο τα κάνει αυτά. Αλλά σε αυτόν που έχει επιχειρήματα στηρίζεται στο Λόγο του Θεού και μόνο στο Λόγο του Θεού. Αυτά είναι τα επιχειρήματά του. Ο Λόγος του Θεού ο αψευδής, ο δεόπνευστος, ο αιώνιος. Και έχει στρατηγική. Εφόσον αυτά λέει ο Λόγος του Θεού, έτσι ακριβώς θα περπατάω κι εγώ. Στρατηγική δεν είναι ανθρώπινη, δεν στηρίζεται στη λογική του, στην εξυπνάδα του, στα μπράτσα του, στη δύναμή του, στην ισχύ του, γιατί είναι αδύναμος. Στηρίζεται στην υπακοή, στο Λόγο του Θεού. Και κράζοντας τον Θεό, ο Θεός ανοίγει τα αυτιά του για να ακούσει την δέηση των δικαίων. Γιατί είναι ανοιχτά τα αυτιά του Θεού και ανοιχτή η οφθαλμή του Θεού στη δέηση των δικαίων. Και ποιος είναι ο δίκαιος? Αυτός που στηρίζεται στο Λόγο του Θεού και υπακούει στο Λόγο του Θεού. Να το πω πιο γραφικά. Αυτός που πιστεύει στο Λόγο του Θεού και έχει έργα πίστεως στην υπακοή του στο Λόγο του Θεού. Και στην κραυγή τους ο Θεός εξηγέρθη. Και στο σάλπισμά τους, στην πλήρωση δια Πνεύματος Αγίου, ο Θεός αποφάσισε. Και στον αλλαλαγμό τους, φοβερό αδελφοί αγαπητοί, ο αλλαλαγμός στη ζωή του ανθρώπου. Μακάριος ο λαός ο οποίος γνωρίζει αλλαλαγμό, λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί σε αυτόν θα αποκαλυφθεί το πρόσωπο του Κυρίου. Αυτός θα περπατάει εν το φωτί του προσώπου του Κυρίου. Να μάθουμε να αλλαλάζουμε προσωπικά, οικογενειακά, εκκλησιαστικά, όλο και περισσότερο. Γιατί ο αλλαλαγμός είναι αυτός που δίνει δόξα στον παντοδύναμο Θεό, ώστε αναγκάζεται, με τη χάρη του Χριστού, να υψώσει χείρα κρατεά ο Θεός και εξυπλωμένο βραχίωνα για να καταστρέψει, όχι τον Ιωσαφάτ, το διάβολο δένοντας τα πνεύματα της πονηρίας και της αντιστάσεως και ελευθερώνοντας τα παιδιά του Θεού και τους δούλους του Θεού. Και υπερισχύουν. Σήμερα το μάθημα είναι μάθημα νίκης, θριάμβου, όχι δικού μας. Εμείς είμαστε αχροί, τυποτένοι, άθλοι, αλλά νίκη, θρίαμβο που ο Ιησούς Χριστός χαρίζει στα παιδιά του που ελπίζουν σε Αυτόν και περπατάνε με την ελπίδα του σε Αυτόν, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και τα έργα του, το Λόγο του Θεού διαπίστεως και τα έργα του Θεού και τα έργα του ανθρώπου εκ της πίστεως. Αλλά μην ξεχνάμε ποτέ, κράξε, πληρώσου Πνεύματος Αγίου, αλλάλαξε και θα έχεις να κάνεις με έναν Θεό παντοδύναμο στην προσωπική σου ζωή και στην αποστολή σου. Αμήν. Ψάλλουμε τον ύμνο 263.